MasterChef. Από τότε που ξεκίνησε στο Mega, ήταν στο MasterChef πέρσι στο Star. Φέτος ανακοινώθηκε ότι τελείωσε η συνεργασία σου. Γιατί η συνεργασία του με το Star. Βεβαίως, ξεκινάει τόσο η δεύτερη σεζόν. Ναι. Είναι η δεύτερη σεζόν στο Star που θα ξεκινήσει τώρα. Ανακοινώθηκε ότι το Star έληξε τη συνεργασία του με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, γιατί λέει δεν ήταν πολύ συνεπή στα ωράρια και διάφορα σχετικά. Όμως, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος έδωσε μια άλλη διάσταση, μιλώντας στον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη και στην εκπομπή εδώ, που είπε ότι εγώ έφυγα γιατί θέλω να το κάνω reality. Στην Τωρέτα. Στην Τωρέτα, ναι. Παπαδημητρίου, στο εδώ. Πάμε να το δούμε. Από τρία MasterChef, ένα Junior και αυτές οι εκπομπές. Ναι. Πώς ήταν, γιατί έφυγες? Ακούγονται πάρα πολλά και πολλά από αυτά που ακούγονται δεν ισχύουν. Έφυγα γιατί έπρεπε απλά να φύγω. Έπρεπε να φύγω. Νομίζω ότι το project πήγαινε σε ένα τελείως διαφορετικό δρόμο από αυτό που εγώ ξέρω να κάνω. Δηλαδή, τόσα χρόνια που κάνω τηλεόραση είμαι αυτός. Είμαι πραγματικός, είμαι ο εαυτός μου. Γι' αυτό νομίζω ότι και με αγάπησε ο κόσμος. Ποια ήταν η διαφορά σου μεγάλη με την παραγωγή, με τους συνθήνοντες εκεί? Το concept, θέλανε να το κάνουν reality από ό,τι έχουμε ακούσει. Νομίζω ότι όλη η ιστορία ήταν αυτή. Ο τυφώνας Survivor που χτύπησε από το δικό στο κανάλι τα υπόλοιπα κανάλια εξαπλώθηκε σε όλα τα κανάλια. Θέλανε δηλαδή να κάνουν το MasterChef reality και εσύ δεν συμφωνούσες? Εγώ δεν συμφωνούσα γιατί είναι ένα κόνσεπτ το οποίο είναι εξαιρετικό, είναι καθαρά μαγειρικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει reality ένα τέτοιο κόνσεπτ. Είναι ένας διαγωνισμός μαγειρικής. Παίζεται σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Δεν έχει γίνει ποτέ reality. Αν κατάλαβα καλά, γιατί υπάρχει και μια παρεξήγηση, μπορεί να μην κατάλαβα εγώ καλά. Αλλά αν όντως αυτό θέλανε να κάνουν, εγώ δεν ήμουν διατεθειμένος να το κάνω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα να πάμε στο δικό μας ρεπορτάζ, Φέη, γιατί μιλήσαμε σήμερα το πρωί. Τι έχουμε μάθει εμείς? Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος είχε απόλυτα δίκιο. Θέλανε αρχική τους πρόθεση και από πέρσι τους συζητούσαν. Συγγνώμη, Γλωπάτε. Ναι, πώς μπορεί να γίνει? Αυτό αναρωτιόμαστε όλοι. Λοιπόν, πώς μπορεί μέσω να γίνει. Προσωπικών ιστοριών των παικτών. Άρα έχει αποφασίσει ο σταθμός να κάνει το master να το κάνει λίγο ναι, πιο κάτσι, να γίνει λίγο πιο reality. Μπα και τσιμπήσει σε νούμερα. Και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος είπε: Παιδιά, συγγνώμη, εγώ είμαι σεφ, δεν μπορώ να κάνω reality. Και έτσι έληξε αυτή η συνεργασία. Τώρα όμως. Λένε από την παραγωγή, παιδιά, τζάμπα, κρίμα και άδικο έφυγε ο άνθρωπος, γιατί τελικά δεν μπορεί να γίνει reality. Να κάνουμε. Πραγματικά, πάει ο Δημητράκης. Εντελώς. Να τους δείξει τα σπίτια τους. Μπορεί να γίνει. Όχι, είναι όλοι σε ένα σπίτι. Εντάξει, και άνθρωποι και αυτοί δεν είναι. Κάτι τα σκέφτηκαν και εσύ, μην κοροϊδεύει. Συγγνώμη, ρε παιδιά, αφού το ξέρουμε εδώ. Εκτός αν ήταν. Κάτσε λίγο τώρα. Συγγνώμη. Θα τους έδειχνα γιατί μου έρχεται τώρα και ένα όνομα που νομίζω ότι είναι σε αυτή την παραγωγή. Δεν είναι. Κάτι θα ξέρουν κάπως. Θα το είχαν σκεφτεί. Οι παίκτες είναι κλεισμένοι σε ένα σπίτι. Και ο καθένας μιλάει στην κάμερα. Ωραία. Εκεί λοιπόν σκέφτονταν από την παραγωγή. Να του βάλω να μαλώσουν, ξέρω εγώ. Να μαλώσουν, να μαλώσουν. Να στι ιστορίε του, ε. Αυτό γινόταν και πριν, παιδιά. Μαλώνανε. Το έχουμε δει το MasterChef μέσα στο σπίτι και κάνανε κλίκες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θέλαν το MasterChef reality. Ο Σκαρμούτσος δεν το ήθελε. Διώξανε το Σκαρμούτσο. Δεν έφυγε ο Σκαρμούτσος. Και τελικά το MasterChef θα γίνει όπως ήταν. Ναι. Ωραία. Τα πράγματα.